Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτούς, εις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί. Και αφού προσκυνήσομεν, θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβεν στην χείραν αυτού το πυρ και την μάχαιρα και επήγον οι δυο μου. Τότε λάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ, τον πατέρα αυτού, και είπε, «Πάτερ μου, ουδέ είπεν ιδού εγώ τέκνο μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν?» Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια τον ολοκαύτωσιν. Και πορεύοντο οι δύο μου, αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε την μάχαιραν δια να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν, «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ». Και είπεν, «Μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς είδε, και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του υιού αυτού. Και κάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβάιρε, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όριο Κυρίος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησεν δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν, «Όμως εισε αυτόν λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ειλυπήθης τον υιόν σου, το μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλου της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπέρμα τί σου θέλει ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι πήκουσα στη φωνή μου». Και επέστρεψεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντες ομού εις Βυρσαβεέ, κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βυρσαβεέ. Αμήν. Είναι η στιγμή που ο Θεός μέσα στο μέγα ελεός του αποφάσισε τότε να δώσει μια μεγάλη υπόσχεση σε όλη την ανθρωπότητα μέσα από τον Αβραάμ, τον οποίο ονόμασε Αβραάμ πατήρ πλήθους εθνών. Τον εκάλεσε όταν ήταν νέος, τον επισκέφθηκε και του είπε, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εγώ θα σε οδηγήσω στον τόπο όπου εκεί θα σε ευλογήσω, θα είσαι πάντοτε ευλογημένος», και του υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί του θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Πέρασαν τα χρόνια, μέχρι τα 100 χρόνια ο Θεός ήταν μαζί του. Πέρασε πολλά μέσα στη ζωή του Αβραάμ, ο άνδρας της πίστος, και πίστη και απιστία και ταλαιπωρίες και δυσκολίες. Και ήρθε η στιγμή στα 100 χρόνια που τον επισκέφθηκε ο Θεός και εκεί έφτιαξε τη διαθήκη του Θεός προς την ανθρωπότητα, τη διαθήκη της πίστεως, την οικονομία της πίστεως, την πρόνοια της πίστεως. Και του υποσχέθηκε ότι στα 100 χρόνια γέρος, νενεκρωμένος κατά τη σάρκα, η γυναίκα του στήρα, 90 χρονών, νενεκρωμένη και αυτή κατά τη σάρκα, ότι πριν τελειώσει ο χρόνος αυτός θα έχει υιόν από τη Σάρα. Γέλασε ο Αβραάμ, γέλασε η Σάρα, αλλά ο Θεός τους έπεισε και μη έχουν ελπίδα ο Αβραάμ, επίστευσε να επελπίδει ότι αυτός που το υποσχέθηκε είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό της πίστης των ανθρώπων. Ο Θεός μας υπόσχεται πράγματα τα οποία ανθρωπίνως είναι αδύνατον να λάβουν χώρα. Αδύνατον.
αλλά αφού τα υπόσχεται και αν τα υπόσχεται και όταν τα υπόσχεται ο Θεός, εξάπαντος θα γίνει. Πέρασαν τώρα περίπου 14 χρόνια γιατί ο Λόγος του Θεού αποκαλεί τον Ισαάκ παιδάριον, που σημαίνει από 10 έως 15-16 χρονών. Λέγεται ανάμεσα στους μελετές γραφής ότι είναι περίπου 14 χρονών, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Επίσης λέγεται ότι είναι 14 χρονών γιατί μπόρεσε ο Αβραάμ να τον δέσει, πιθανόν να μην αντιστάθηκε, δεν μας το λέει η γραφή, πιθανόν και αντιστάθηκε. Ο Ισαάκ δεν είναι εκεί όμως το ζήτημα. Στα 114 χρόνια όμως γίνεται κάτι το συγκλονιστικό. Ο Θεός αποφασίζει να τον δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει? Την πίστη του. Τι να δοκιμάσει στην πίστη του? Την υπακοή του. Εάν η πίστη του έχει έργο. Αν η πίστη του δεν έχει έργο, τότε είναι νεκρά. Και μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος το εξηγεί πάρα πολύ καλά αυτό λέγοντας: ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, αναρωτιέται, δεν δικαιώθηκε εξ έργων όταν προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον? Και συνεχίζει, βλέπεις ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειοποιήθη. Δηλαδή η πίστης του τον θεώρησε δια της πίστεως, ο Θεός τον θεώρησε, θεωρήθηκε δια της πίστεως του ο Αβραάμ δίκαιος, αλλά δια της υπακοής του στο Λόγο του Θεού, δια των έργων της πίστεως του, αποδείχθηκε ο Αβραάμ δίκαιος. Και έτσι, όχι μόνο δικαιωμένος δια της πίστεως, αλλά αποδεδειγμένα δίκαιος ενώπιον του Θεού, είναι ο άνθρωπος μέσα από τον οποίο ο Θεός έδωσε τη μεγαλύτερη υπόσχεση, την επαγγελία που λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «έχομεν χρίαν υπομονής δια να κάμουμε το θέλημα του Θεού, ώστε όλοι μας να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού που είναι αυτή». Ποια είναι η επαγγελία του Θεού, την οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, «διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει σε κανέναν μεγαλύτερον από αυτόν, ορκίστηκε στον εαυτό του λέγοντας». Αυτή είναι η επαγγελία. «Βεβαίως, με τα πάσης βεβαιότητος, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω». Βεβαίως. Το λέει όταν ο Αβραάμ είναι 114 χρονών, ας πούμε, και ο Ισαάκ 14. «Βεβαίως ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω». Και έτσι ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή απείλαυσεν την επαγγελία. Και συνεχίζει τώρα. «Εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας εμάς, το αμετάθετον της βουλής του, της επιθυμίας του, μετεχειρίστη ως μέσον των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων, την επαγγελία και τον όρκο του Θεού, αμεταθέτων», γιατί ο όρκος και η επαγγελία του Θεού δεν μετατίθεται, «αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον ο Θεός να ψευστεί, εμείς που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, που ακούμε το Λόγο του Θεού, που πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, εμείς να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν, εμείς οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε αυτήν την προκειμένη ελπίδα». Δεν δικαιολογείται να μην είσαι παρηγορημένος εν Χριστώ Ιησού, αφού πιστεύεις στον Χριστό και στο Λόγο Του. Ισχυράν παρηγορίαν, η οποία στηρίζεται σε αυτή την προκειμένη ελπίδα, ότι ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητας ευλογών θα σε ευλογήσει, και δεν μιλάει «θα σας ευλογήσω» επί προσωπικού επίπεδου, ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα σε πληθύνει, την οποία αυτήν ελπίδα έχομεν, και εγώ λέω πρέπει να έχομεν, ως άγκυρα της ψυχής μας. Τι σημαίνει άγκυρα? Ένα πλοίο βασανίζεται από κλειδονιζόμενο
από την τρικυμία και από τους ανέμους, καταφεύγει σε λιμάνι, που το λιμάνι είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και ρίχνει και άγκυρα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής μας, και βεβαία και ασφαλή αυτή η ελπίδα. Γιατί? Γιατί εισέρχεται εις το εσωτερικό του καταπετάσματος στα Άγια του ουρανού, εκεί που ο Ιησούς εισήλθε πρώτος υπέρ ημών, γενόμενος αρχιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η επαγγελία του Θεού προς τους ανθρώπους, η επαγγελία, η μία που είναι και η ελπίδα μας, γιατί είναι βεβαιωμένη, όχι επειδή μόνο το υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά πολύ περισσότερο γιατί ορκίστηκε στον εαυτό του ότι ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα σε πληθύνει. Είναι φοβερό, αδερφοί, να μην ξεχνάμε αυτή την υπόσχεση επιβεβαιωμένη με θόρκους του Θεού στη ζωή μας. Είναι βεβαιωμένο, βεβαίως, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Όποιος και να είσαι εσύ, αρκεί να γνωρίσεις Ιησού Χριστόν, το σπέρμα του Αβραάμ, εν το οποίο θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη και μέσα σε όλα τα έθνη και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Να τον γνωρίσεις προσωπικά, να τον επικαλεστείς, να σε σώσει ο Πατέρας επειδή δέχτηκες τον Ιησού Χριστόν και να σου δώσει εξουσία ότι είσαι και θα είσαι πάντα τέκνο Θεού, και ως τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, εάν μείνεις μέχρι το τέλος. Εάν μείνεις πιστός στο λόγο του μέχρι το τέλος. Ισχυρά παρηγορία. Είναι προσωπικός ο λόγος σε κάθε έναν που πιστεύει στον Χριστό. Το ερώτημα είναι, πιστεύεις στον Χριστό? Εμπιστεύεσαι το Ευαγγελιό Του? Πιστεύεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής, θεόπνευστος, μοναδικός, τέλειος? Τότε η επαγγελία αυτή ισχύει σε σένα, μόνο που χρειάζεται να κάνεις υπομονή για να κάνεις το θέλημα του Θεού και να απολαύσεις την επαγγελία. Αν δεν κάνεις υπομονή κάνοντας το θέλημα του Θεού, γιατί αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού και ας κάνεις υπομονή, επαγγελία δεν υπάρχει. Κάνοντας υπομονή πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού, το οποίο σου φανερώνει ο Θεός, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Όχι έτσι πως νομίζεις, όχι έτσι πως σκέφτεσαι, έτσι, όχι έτσι πως αρέσει, όχι έτσι πως θέλεις, όχι έτσι πως νομίζεις, αλλά έτσι πως κηρύτεται μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και πώς έφτασε ο Αβραάμ σε αυτή την τέλεια στιγμή για να μας δοθεί από το Θεό αυτή η ευλογημένη μοναδική επαγγελία? Έφτασε μέσα από δοκιμασία, και ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας έπεται από τη δοκιμασία, η οποία δοκιμασία έχει πρώτον στόχο την ταπείνωσή σου, δεύτερον την υπακοή σου και τρίτον την εκτέλεση. Την εκτέλεση του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού. Τι σημαίνει δοκιμασία? Σε δοκιμάζει ο Θεός. Θα τον υπακούσεις? Ή θα κάνεις αυτό που νομίζεις, αυτό που θέλεις ή αυτό που σου αρέσει? Σε δοκιμάζει ο Θεός. Θα κάνεις αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού? Ή θα κάνεις ό,τι θέλεις? Η δοκιμασία έχει συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδικασία είναι υπακοή. Ο στόχος είναι η εκτέλεση και ο σκοπός του Θεού είναι η ευλογία. Το ξαναλέω. Η επαγγελία έχει συγκεκριμένη διαδικασία. Συγγνώμη.
Η δοκιμασία έχει συγκεκριμένη διαδικασία υπακοής. Έχει συγκεκριμένο στόχο να είσαι εκτελεστής και όχι επιλής μονακροατής. Και συγκεκριμένο σκοπό ευλογώ να σε ευλογήσει ο Θεός και πληθύνω να σε πληθύνει. Και έτσι λοιπόν ο Θεός αποφάσισε ότι ήρθε ο κατάλληλος καιρός να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Δεν τον δοκιμάζει όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη δοκιμασία ο άνθρωπος και ο Αβραάμ. Ο Θεός τον δοκιμάζει όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που οι πιθανότητες να ανταπεξέλθει στη δοκιμασία είναι βέβαιες, θα τολμούσα εγώ να πω. Γιατί ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου, γνωρίζει τους νεφρούς του ανθρώπου, δηλαδή γνωρίζει τη βουλή του και τη δύναμή του. Και διέκρινε ο Θεός τώρα στον Αβραάμ στα 114 του χρόνια, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πέστε 75 με 115, 35 χρόνια πραγματικά εκπαίδευσης, διέκρινε ότι τώρα είναι ο καιρός να τον δοκιμάσει προς ευλογία, με σκοπό την ευλογία. Και η δοκιμασία του Αβραάμ είναι φοβερή. Τον επισκέπτεται, ο Αβραάμ ξέρει τη φωνή του Θεού, ο Θεός συνεργάζεται και συνομιλεί μαζί του και του λέει ξαφνικά «Αβραάμ, Αβραάμ». Και ο Αβραάμ με χαρά που ακούει τη φωνή του Θεού, λέω εγώ, γιατί όταν ακούμε να μας μιλάει ο Θεός πάντοτε ανοίγει η καρδιά μας και χαιρόμαστε. Του είπε «Ιδού εγώ, Κύριε». Αλλά αυτά που θα ακούσει δεν θα του φέρουν καμία χαρά, αλλά φόβο, λύπη, γιατί δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Άνθρωπος αδύναμος, αλλά πιστός. Αυτή είναι η διαφορά. Τον εμπιστεύεται ο Θεός. Ποιος είναι ο πιστός? Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό, αλλά και ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται ο Θεός. Λάβε τώρα τον Υιόν σου το μονογενή. Μονογενή τον θεωρεί ο Θεός. Μα έχει κάνει και άλλα παιδιά ο Αβραάμ. Έχει κάνει τον Ισμαήλ με την Άγαρο, όχι μονογενής επαγγελίας. Υιός είναι ο Ισαάκ μέσα από τη γυναίκα του τη Σάρα. Λάβε τον Υιόν σου το μονογενή, τον οποίον αγάπησες. Θεός ξέρει πόσο τον αγαπάει το γιο του πάρα πολύ. Και το εκφράζει ο Θεός. Λάβε το γιο σου το μονογενή, τον οποίον αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο τόπο με όνομα Μοριά, που σαν παρέθεση σας λέω ότι ο Μοριάς, ο τόπος Μοριάς, το όρος Μοριά, η χώρα Μοριά είναι εκεί όπου εκτίστη πολύ αργότερα η Ιερουσαλήμ και ο ναός του Σολομώντα, και είναι εκεί που ο Θεός εφανερώθη στο Δαβίδ και αγόρασε το αμπέλι του Ορνά, το χωράφι του Ορνά, όταν τον έκρινε ο Θεός για την παράβασή του, να μην πούμε περισσότερα. Πάντως είναι εκεί που χτίστηκε ο ναός και άλλοι λένε είναι ο λόφος πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός ο Γολγοθάς. Πάντως είναι σε εκείνη την περιοχή. Λάβε λοιπόν τον Υιό στο μονογενή τον οποίον αγάπησες, τον Ισαάκ, πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα. Θυσία, ανώτερη θυσία είναι το ολοκαύτωμα. Υπήρχαν πολλές θυσίες, αλλά το ολοκαύτωμα είναι ανώτερη θυσία. Δηλαδή, έπαιρναν ένα ζώο, γιατί με ζώα γινόταν τότε η θυσία, το έσφαζαν και δεν το έπαιρναν για να το φάνε, το έβαζαν πάνω στη φωτιά και καιγότανε εντελώς. Γι' αυτό και απεκαλεί το ολοκαύτωμα και ήταν η ολοκληρωτική προσφορά και θυσία στον Πατέρα Θεό, στον Θεό του ουρανού και της γης από τους ανθρώπους τους πιστούς. Σήμερα ο Θεός μας ζητάει την ίδια θυσία ολοκαυτώματος, η οποία είναι «Παραστήσατε τα σώματά σας». Θυσία, ολοκαύτωμα εννοεί, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Και έτσι λατρεύετε λογικά το Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία.
και τότε θα δοκιμάζετε και ο Θεός θα σας αποκαλύπτει ποιο είναι το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να το πράτετε. Και το τελευταίο είναι και το δυσκολότερο. Είναι δύσκολο να πράξεις πολλές φορές αυτό το οποίο ο Θεός σου λέει, γιατί είναι αντίθετο από τη λογική σου, από τα συναισθήματά σου, από την άποψή σου και πολλές φορές επώδυνο. Αλλά μέσα από αυτή την υπακοή, το έργο δηλαδή της πίστεως, θα απολαμβάνει ο άνθρωπος το ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Ο Αβραάμ το άκουσε. Δεν μας περιγράφει ο Θεός τα συναισθήματά του. Δεν μας περιγράφει ο Θεός την αντίδρασή του την ώρα που τ' άκουσε. Μπορούμε όμως εμείς να κατανοήσουμε το σοκ το οποίο θα έπαθε ο Αβραάμ όταν το άκουσε τη νύχτα τη φωνή του Θεού. Το τι θα έπαθε εκείνη τη στιγμή. Πρώτον, γιατί ο Θεός δεν θέλει ανθρωποθυσίες και ο Αβραάμ το ξέρει πολύ καλά. Δεύτερον, γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι εν το Ισαάκ θα γίνεις έθνος μέγα. Τρίτον, γιατί τον αγαπούσε πολύ τον Ισαάκ. Και τέταρτον, γιατί έπρεπε τώρα να πάει να εκπληρώσει την εντολή του Θεού. Δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε ήρεμα το υπόλοιπο της νύχτας. Εκείνο που ξέρω όμως που γράφει η Γραφή, λέει σηκωθήσε νωρίς το πρωί. Αυτός είναι ο πιστός Αβραάμ. Σηκωθήσε νωρίς το πρωί, εσαμάρωσε πρώτον την όνον του, έλαβε με θεαυτού δύο εκ των βήλων του, εκ των δούλων του, και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και στο τέλος χύσας ξύλα δια την ολοκαύτωση εσηκώθηκε. Συνήθως και η λογική τάξη των πραγμάτων είναι πρώτα σχίζανε τα ξύλα, πρώτα ετοιμαζόντουσαν για τη θυσία, ύστερα διάλεγαν τους ανθρώπους και τελευταία σαμάρωναν την όνο, τα φόρτωναν και πηγαίνανε. Εδώ υπάρχει μία αλλαγή που δείχνει το τι συνέβαινε μέσα στον Αβραάμ. Τρικυμία μέσα στην ψυχή του. Σαμάρωσε πρώτα την όνο για να μην κάνει πίσω, ίσως. Ύστερα διάλεξε τους ανθρώπους που θα έρθουν μαζί του. Τελευταία έσχισε, έκοψε τα ξύλα. Τα φόρτωσε, πήρε τον Ισαάκ αυτό, τον υιόν αυτού και τρεις μέρες περπάταγε, γιατί είναι περίπου 75 χιλιόμετρα από τη Βίρσαβεέ έως το όρος Μοριά. Τρεις μέρες περπάταγε. Τρεις μέρες δοκιμασία. Τρεις μέρες σκέψεις, διαλογισμοί. Μου θυμίζει τις τρεις μέρες του Αποστόλου Παύλου που ήταν τυφλός, κλεισμένος σε ένα δωμάτιο μετά που συνάντησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν και του είπε ο Κύριος είναι σκληρό να λακτίζεις προς στα καρφιά, να κλωτσάς καρφιά. Και όταν ο Σαούλ, ο Παύλος ο μετέπειτα του είπε ποιος είσαι εσύ Κύριε, είπε εγώ είμαι ο Ιησούς. Σκεφτείτε τι σοκ έπαθε εκείνη τη στιγμή. Τυφλώθηκε, έπεσε κάτω και του είπε ο Κύριος πήγαινε τώρα στη Δαμασκό, στη Δαμασκό, γιατί εκεί θα σου πω όσα μέλης να πάθεις για το όνομά μου. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες ούτε έφαγε ούτε ήπιε. Μέχρι που τον επισκέφθηκε με εντολή Κυρίου ένας μαθητής του Χριστού, ο Ανανίας, προσευχήθηκε, ανέβλεψε, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και ο Θεός άρχισε τη συνεργασία του πλέον
όχι με τον υπερήφανο Σαούλ, αλλά με τον ταπεινωμένο Παύλο. Τρεις μέρες πιστεύω ότι η ταπείνωση του Αβραάμ θα έφτασε εις άκρον. Δεν αντέχονται οι ιδεολογισμοί και οι σκέψεις. Δεν αντέχονται και οι επιθέσεις του διαβόλου, τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Πόσο αγώνα θα έκανε ο διάβολος για να τον σταματήσει, να συνεχίζει να ανεβαίνει στο όρος Μοριά. Τι προσπάθειες θα έκανε. Αλλά και τι σταθερή απόφαση είχε πάρει ο Αβραάμ. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Στερεή, σταθερή, αμετακίνητη απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί θα μπορούσε την πρώτη μέρα να πει τι κάνεις, γυρίζω πίσω. Τη δεύτερη μέρα τι κάνω, γυρίζω πίσω. Την τρίτη μέρα τι κάνω, πού πάω. Ο Αβραάμ όμως περπάταγε σταθερά με τον Ισαάκ δίπλα του. Τους δούλους μαζί, την όλον σαμαρωμένη και φορτωμένη με ξύλα, ήταν άλλωστε ο μόνος που ήξερε ότι πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Σε κανέναν δεν το είπε και κανένας δεν το ήξερε. Τότε ελάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ καθώς περπατούσαν τον πατέρα του μαζί και είπε «Πάτερ μου». Όλα και όλα τα λόγια που αντάλλαξαν είναι αυτά τα λίγα. Τι θα γινότανε και μέσα όμως στην καρδιά του Ισαάκ και μέσα στο μυαλό του Ισαάκ, πού πάμε. Κοίταγε γύρω γύρω, έβλεπε τον Αβραάμ να είχε πάρει ξύλαλο καυτώσεως, να τα είχε φορτώσει επάνω στον Ισαάκ, να πάρει φωτιά με το χέρι του, στο χέρι του, και μάχαιρα και να πηγαίνουν μαζί. Τι γινότανε στην καρδιά του Αβραάμ, αλλά και τι γινότανε και στην καρδιά του Ισαάκ. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν η προτύπωση του Θεού Πατέρα που τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο ώστε δεν λυπήθηκε τον Υιόν του το μονογενή, δεν τον εφίστη και τον έδωσε θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ο Ισαάκ σαφέστατα προτύπωσης του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήρε το σταυρό στην πλάτη και ανέβαινε στο Γολγοθά. Ο Ισαάκ πήρε τα ξύλα και ανέβαινε προς το όρος Μοριά. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Εμείς το διαβάζουμε, το ακούμε και είμαστε λίγο αδιάφοροι. Αλλά αυτοί που ζουν τη δοκιμασία είναι αυτοί που δοκιμάζονται. Άλλο να σε βλέπω που δοκιμάζεσαι και άλλο να δοκιμάζομαι και να πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού και να πρέπει να απαρνηθώ τον εαυτό μου και να απαρνηθώ τα συναισθήματά μου και να απαρνηθώ τη γνώμη μου και να ακολουθώ τον Χριστό. Άλλο βλέπω τη δοκιμασία σου και άλλο ζω τη δική μου δοκιμασία. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη, γιατί όλοι μας θα ζήσουμε δοκιμασίες τόσο πιο μεγάλες όσο οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες του Θεού είναι μεγαλύτερες για τον κάθε έναν από μας. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει δύναμη. Και είπε λοιπόν ο Ισαάκ, «Πάτερ μου». Και ο Αβραάμ του είπε, «Ιδού εγώ τέκνον μου». Και του έκανε μία ερώτηση που πρέπει να του έσκισε την ψυχή του Αβραάμ. «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, τα έχουμε. Αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Δεν είναι χαζός ο Ισαάκ, μικρός είναι, χαζός δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί και να καταλάβει τι συμβαίνει. Πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και ο Αβραάμ είχε έτοιμη την απάντηση και την είχε έτοιμη την απάντηση
γιατί ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη μας εξηγεί γιατί είχε έτοιμη την απάντηση, λέγοντας «Διαπίστεως ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε, ο οποίος ανεδέχθη τις επαγγελίες, προς τον οποίον ελαλήθη από το Θεό ότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Γιατί είχε έτοιμη την απάντηση? Γιατί ο άντρας της πίστεως έκαμε συλλογισμούς πίστεως. Στις επιθέσεις των διαλογισμών απαντούσε με σκέψεις πίστεως, συλλογιστής ότι ο Θεός μπορεί εκ των νεκρών να τον αναστήσει. Και αν εγώ τον θυσιάσω, ο Θεός μπορεί να τον αναστήσει, γιατί είναι πιστός, μου έχει υποσχεθεί ότι εν το σπέρματι, εν το Ισαάκ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Δεν μπορεί να ψευστεί ο Θεός. Μου το υποσχέθηκε, θα το εκτελέσει. Μου είπε να τον θυσιάσω, θα τον αναστήσει. Τέλεια προτύπωσης του Πατέρα Θεού και του Ιησού Χριστού του Αναστημένου. Έτοιμη λοιπόν την απάντηση. Και είπε ο Αβραάμ, ο Θεός τέκνον μου θα προβλέψει στον εαυτό του το πρόβατο δια την ελοκαύτωση. Εμείς θα υπακούσουμε στο λόγο του, δεν το είπε, το εννοούσε, θα πάμε να θυσιάσουμε το γιο μας, το παιδί μου, ούτε η Σάρα ξέρει τίποτα σημειωτέων, αλλά ο Θεός είναι δυνατός να τον αναστήσει, γιατί δεν μπορεί να είναι ψεύτης ο Θεός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Το υποσχέθηκε ότι εν το Ισαάκ θα κληθεί, εν το σπέρματι εν το Ισαάκ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Ο Κύριος θα προβλέψει για τον εαυτό του το ολοκαύτωμα, το πρόβατον. Και συνέχιζαν να περπατάνε μαζί, καθένας με τις σκέψεις του, καθένας με τις αμφιβολίες του, καθένας με την πίστη του. Και αυτό είναι κάτι το συνηθισμένο. Πόσες φορές δεν είμαστε ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους μόνοι μας με τη σκέψη μας. Σκεπτόμαστε, συλλογιζόμαστε. Εκεί είναι, αδερφοί, που θα πάρουμε τη νίκη, στις σκέψεις και στους συλλογισμούς μας. Αν οι σκέψεις μας είναι σκέψεις πίστης και όχι ολιγοπιστίας, σκέψεις δύναμης και όχι αδυναμίας, σκέψεις σοφρονισμού και όχι αφροσύνης. Ιδιαιτέρως εμείς που ο Θεός μας έδωσε όχι πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού. Και αυτές πρέπει να είναι οι σκέψεις μας. Σκέψεις δύναμης, σκέψεις αγάπης και σκέψεις σοφίας. Και έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε και φανέρωσε ο Θεός τον Αβραάμ. Και εκεί ο Αβραάμ οκοδόμησε θυσιαστήριο. Δίπλα του ο Ισαάκ. Και έβαλε πάνω τα ξύλα. Και όταν τελείωσε, έπιασε τον Ισαάκ, τον έδεσε. Θα ήθελα έτσι καμιά φορά να μας φανερώσει ο Θεός την καρδιά του, τις σκέψεις του εκείνη τη στιγμή του Αβραάμ. Εμείς το διαβάζουμε και κάτι παθαίνουμε. Άλλο όμως να το διαβάζεις, άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις. Και αφού έδεσε τον Ισαάκ τον ιόν αυτού και τον έβαλε επάνω στο θυσιαστήριο και στα ξύλα, δηλαδή δεν δίστασε ούτε μια στιγμή. Αυτό λέει ο Θεός. Μην νομίζει κάποιος ότι μπορεί να πάρει κάτι από το Θεό αν διστάζει. Δεν δίστασε ούτε μια στιγμή στο να εκτελέσει το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Το τακτοποίησε, τον έδεσε, τον έβαλε επάνω στα ξύλα
έκτινε το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το παιδί. Και ο Θεός τον παρατηρούσε και τον άφηνε. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος. Αυτό θα πει δοκιμασία. Μέχρι το τέλος. Και ποιο ήταν το τέλος? Πήρε και σήκωσε το χέρι για να τον σφάξει. Και εκεί πριν κατεβάσει το μαχαίρι, άγγελος Κυρίου φώναξε προς αυτόν από τον ουρανό και είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ». Το χέρι έμεινε μετέωρο. Ο δε είπε: «Ιδού εγώ». Και είπε ο Θεός: «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον και μη πράξεις αυτόν κανένα κακό». Κακό είναι αυτό που διέταξε ο Θεός να κάνει ο Αβραάμ. Κακό. Αλλά στον Αβραάμ δεν εφάνει κακό, γιατί ήταν εντολή Θεού. Καλό εφάνει στον Αβραάμ, γι' αυτό και υπάκουσε. Δεν εφάνηκε κακόν, αλλά ήταν κακό. Μην πράξεις τίποτα κακό στο παιδάριον, διότι τώρα, αυτό είναι αδερφοί το κύριο σημείο, το κρίσιμο σημείο πραγματικά του δούλου του Θεού, εκεί φαίνεται. Στην υπακοή, στην υπακοή με πίστη στο Λόγο του Θεού, αυτό είναι. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο του ανθρώπου που λέγεται δούλος Θεού και δούλη Θεού. Γιατί ο δούλος τι κάνει? Υπακούει κατά πάντα στον Κύριό του. Η εντολή του Κυρίου του είναι νόμος, διαταγή. Δεν σηκώνει συζήτηση, δισταγμό, καθυστέρηση. Αυτό είναι το κρίσιμο, το χαρακτηριστικό σημείο του ευάρεστου και ευλογημένου, το οποίο θα ευλογήσει πολύ ο Θεός, δούλο και δούλη. Και το δύσκολο, αυτό είναι το κριτήριο. Τώρα γνώρισα ότι εσύ πραγματικά φοβάσαι το Θεό, γιατί δεν λυπήθηκες, δεν σπλαχνίστηκες το γιο σου, το μονογενή σου που αγάπησες περισσότερο, δεν ξεπέρασε η αγάπη σου προς το παιδί την εντολή του Θεού. Είναι απίστευτη η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο, η δοκιμασία του Θεού προς τον άνθρωπο και ο χρόνος της δοκιμασίας μέχρι τέλους. Τώρα γνώρισα πραγματικά ότι έχεις φόβο και σεβασμό στο Θεό, γιατί σου ζήτησα το σημαντικότερο της ζωής σου να το θυσιάσεις και εσύ χωρίς δισταγμό το θυσίασες. Το μυστικό βέβαια του Αβραάμ ποιο ήταν? Ότι ξέρω ότι ο Θεός είναι αληθινός. Μου υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσει όλα τα έθνη μέσα από το σπέρμα μου. Γι' αυτό είναι δυνατός εγώ να τον θυσιάσω και αυτός να τον αναστήσει. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος παραβολικά, πως το λέει να δείτε, και συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται εκ των νεκρών να τον αναγείρει, να τον αναστήσει, εκ των οποίων νεκρών και έλαβε τον Ισαάκ πίσω παραβολικός. Δεύτερο σοκ του Αβραάμ. Τώρα σοκ έκπληξης, χαράς, δοξολογίας. Και υψώσας
ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πίσω του, και εδώ ένας κρυός, ένα πρόβατο αρσενικό μεγάλο, κρατούμενον υπό τον κεράτον, από τον κεράτον αυτού σε φυτών πυκνόκλαδων, ένα κρυάρι παγιδευμένο από τον κεράτον αυτού σε φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν, προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού, όμως προηγήθηκε, έκοψε τα δεσμά του παιδιού του, τον κατέβασε από το θυσιαστήριο, τον ελευθέρωσε. Αυτός τον είχε δέσει και αυτός τον ελευθέρωσε. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτός μας δουλώνει και αυτός μας καθιστά ελεύθερους. Και κάλεσε ο Αβραάμ τον τόπο εκείνο, η Εωβά Ιερέως λέγεται και τη σήμερον, εν το όριο Κύριος θα εμφανιστεί, ο Κύριος θα προβλέψει και θα δει. Εκείνο το, ο τόπος ονομάστηκε μέχρι σήμερα. Ο τόπος δηλαδή πιθανόν του Γολγοθά, πιθανόν του ναού του Σολομώντα, έχει ονομαστεί ο Κύριος θα προβλέψει. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και αφού το εθυσίασε, τώρα ο Θεός και φώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού, δεύτερη φορά, και ακούστηκε αυτό το οποίο από τότε ακούγεται σε όλους τους αιώνες και θα ακούγεται και στους αιώνες των αιώνων. Ο όρκος του Θεού. Φοβερό. Όμοσα είσαι αυτόν, λέγει Κύριος, φώναξε ο Θεός. Ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν λυπήθηκε στον Υιό σου το μονογενή σου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο. Ποιος νικάει, το συνέστημα ή ο λόγος του Θεού? Τι θα πει συνέστημα? Κάτι που θέλω, που αγαπάω, που δεν κάνω χωρίς αυτό. Ή ο λόγος του Θεού? Είναι ο λόγος του Θεού που διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντων και μυελών, αλλά και ψυχίστε και πνεύματος. Ψυχή τι είναι? Θέλει, αγαπάει. Το πνεύμα τι είναι? Ο λόγος του Θεού που απευθύνεται στη λογική του ανθρώπου. Αυτή είναι η νίκη και ο θρίαμβος του ανθρώπου του Θεού. Αυτός είναι ο θρίαμβος του ανθρώπου του Θεού. Να ξεπεράσει με την πίστη και την υπακοή του στο Λόγο του Θεού, να ξεπεράσει κάθε συναισθηματική αδυναμία, γιατί για το Θεό είναι αδυναμία. Να ξεπεράσει κάθε συναίσθημα, όσο και να πονάει, να το ξεπεράσει υπακούοντας στον προσωπικό Λόγο του Θεού για Αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για μας σήμερα. Σε ποιους ισχύει η επαγγελία, σε ποιους ισχύει η επιβεβαιωμένη από το Θεό μεθόρκου επαγγελία? Σε αυτούς που με πίστη κάνουν υπομονή, πράττοντας το θέλημα του Θεού, και οι οποίοι θα απολαύσουν την επαγγελία του Πατρός. Φώναξε λοιπόν ο Θεός, όμοσα είσαι αυτόν, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν λυπήθηκε στον Υιό σου το μονογενή σου, τον οποίον αγάπησες. Δεν τον αγάπησες πιο πολύ από μένα. Δεν τον αγάπησες πιο πολύ από το λόγο μου. Ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου.
όσα είναι τ' άστρα του ουρανού και ως την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θα θριαμβεύσει, θα κυριεύσει όλες τις πύλες των εχθρών αυτού. Και βεβαίως μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει, αποκαλύπτει πιο σωστά, ότι δεν μιλάει για πολλά σπέρματα στον Αβραάμ, αλλά μιλάει για ένα που είναι ο Χριστός. Ας δούμε λοιπόν τι είπε για τον Χριστό και τι λέει για τον κάθε έναν από εμάς διά του Ιησού Χριστού. Απ' την αρχή, ευλογών θα σε ευλογήσω, λέει ο Θεός για τον Χριστό, για το σπέρμα του. Θα πληθύνω το σπέρμα σου όσα είναι τ' άστρα του ουρανού. Αυτή είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Και ως την άμμο την παρά το χείλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει όλες τις πύλες των εχθρών αυτού. Ο Ιησούς Χριστός έλαβε πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη. Έγινε κεφαλή της εκκλησίας. Είναι υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δύναμης και εδώ στον ουρανό και εδώ στη γη και στον ουρανό. Κυρίευσε όλες τις πύλες των εχθρών, των εχθρών του, και εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, διότι, το διότι είναι το πιο σημαντικό, υπήκουσας εις τη φωνή μου. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Αυτό ισχύει για τον Αβραάμ, για το σπέρμα του, γιατί ο Χριστός τι έγινε, υπήκουος, εταπένωσε τον εαυτό του, πώς, γενόμενος υπήκουος στον πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο πατέρας τον υπερήψωσε, όχι γιατί ήταν Υιός του, γιατί έγινε υπήκουος. Και γιατί έδωσε αυτή την υπόσχεση ο Θεός τον Αβραάμ, γιατί έγινε υπήκουος, υπήκουσας εις την φωνή μου. Και γιατί ισχύει για σένα ότι ο Θεός ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα σε πληθύνει. Γιατί εάν είσαι υπάκουος στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό του Θεού. Εκεί είναι βεβαιωμένη η επαγγελία του Θεού. Ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και τώρα επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού μαζί με τον Ισαάκ στο χέρι. Και πήγαν όλοι μαζί στον τόπο που μένανε στη Βυρσαβέ και κατόχησαν ο Αβραάμ εκεί εν Βυρσαβέ. Τώρα η ζωή του είναι άλλη. Τώρα είναι δόκιμος εις τον Θεό. Εργάτης ανεπαίσχυτος που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και ορθοπόδησε στο λόγο της αληθείας. Άλλη ήταν η ζωή του πριν τη δοκιμασία και άλλη η ζωή του μετά τη δοκιμασία. Τώρα απολαμβάνει το γιο του τον οποίον αγάπησε. Τώρα ξέρει ότι ο Θεός όσα υποσχέθηκε θα τα εκτελέσει με τα πάσης βεβαιότητας. Βεβαίως τα πίστευε και αυτή η πίστη λογίστηκε σε αυτόν δικαιοσύνη. Αλλά η υπακοή του απέδειξε ενώπιον Θεού και ανθρώπων τη δικαιοσύνη του Αβραάμ. Και αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από μας. Να είναι αποδεδειγμένη η δικαιοσύνη μας, την οποία λάβαμε από το Θεό δια της πίστεώς μας στο όνομα του Χριστού, να είναι αποδεδειγμένη η δικαιοσύνη μας εκ των έργων της πίστης μας. Γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, όπως το σώμα χωρίς πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, αγαπημένα μου αδέλφια,
να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, όχι επιλύσμονες ακροατές, για να είναι ενισχύει αυτή η συγκεκριμένη μοναδική επαγγελία του Πατρός στον κάθε έναν από μας. Να μην νομίζουμε ότι ισχύει, να μην πιστεύουμε επί ματέω ότι ισχύει, να είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει. Και βέβαιος θα είσαι ότι ισχύει όταν είσαι εκτελεστής έργου και όχι επιλύσμον ακροατής. Αμήν.